Αμέσως μετά το Ηράκλειο θα πάμε στην Κέρκυρα. 157 χρόνια συμπληρώνονται από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Κάπως διαφορετικός, προσαρμοσμένος στην πανδημία, ο εφετινός εορτασμός. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος άνθρωπος από το να μας μεταφέρει το κλίμα από έναν κριτικό, μια κριτικιά για να είμαι συγκεκριμένος, την κυρία Νατάσα Ορφανουδάκη, η οποία είναι και πρόεδρος Συλλόγου Κρητών Κέρκυρας, να μας μεταφέρει λίγο το όμορφο κλίμα με τη ματιά ενός κριτικού και με το χαμόγελο μιας κριτικιάς. Καλησπέρα από την Κέρκυρα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που ακούω τις φωνές σας και ακούω την τοπολιαλιά της Κρήτης, το χρώμα. Είναι πολύ όμορφο να ακούς αυτό τον τόνο της φωνής σε ένα τόπο τόσο μακριά όπως είναι η Κέρκυρα. Βλέπουμε ότι το κριτικό χαμόγελο έχει μεταφερθεί στην Κέρκυρα με τον πλέον όμορφο τρόπο, μέσα από την κυρία Νατάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Η Κέρκυρα είναι πραγματικά ένα πολύ όμορφο νησί. Η Κρήτη βέβαια κλέβει τα σκύπρα. Αν δεν στηρίξεις τον τόπο σου, λέει. Σωστά. Είναι πολύ όμορφη η μέρα σήμερα, ιδιαίτερη και μοναδική. Εντελώς διαφορετική βέβαια από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν το τιμητωμένο πρόσωπο στο νησί μας, η οποία έδωσε με την παρουσία της μια ιδιαίτερη χαρά σε όλους μας, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο στο νησί και τέτοιες ιδιαίτερες μέρες. Έκανε μια παρουσίαση στον τάφο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια. Κατέθεσε στεφάνι. Και αν δεν κάνω λάθος, έγινε και επίτιμη δημότης. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, έγινε και επίτιμη δημότης. Ναι. Είναι τιμητική διάκριση. Η Κέρκυρα δέχτηκε την πρώτη πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είναι η πρώτη γυναίκα που έρχεται και είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και ήταν ιδιαίτερο το φωτοκομμάτι και θα πω και κάτι. Η Κέρκυρα σήμερα έχει περιφερειάρχη γυναίκα και δήμαρχο γυναίκα. Μάλιστα, αυτό σημαίνει πολλά. Ο συμβολισμός είναι σπουδαίος. Και έχει και πρόεδρο, Συλλόγου Κρητών γυναίκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπάω πολύ την Κρήτη και μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερα από αυτά που μπορούμε να προσφέρω εγώ προσωπικά. Για πείτε μας τώρα λίγο, γιατί εντάξει, διανύουμε μία περίοδο πανδημίας, έχουμε και μία σταδιακή άρση των περιορισμών και ξέρω ότι είστε ιδιαίτερα δραστήρια, οπότε το καλοκαίρι περιμένουμε κάποια εκδήλωση, κάποια διοργάνωση, κάποια δράση από τους κριτικούς εκεί. Η φετινή χρονιά δεν θα γίνει τίποτα, γιατί ο κόσμος που μαζεύεται κάτω στην πλατεία είναι πάνω από 2.000 άτομα τη βραδιά. Α, μάλιστα. Και δεν μπορώ να ρισκάρω τέτοιο υψηλό κίνδυνο και να έχω τέτοια ευθύνη. Σωστά. Όταν πέρασε ένα Πάσχα και ο κόσμος εδώ βγήκε έξω χωρίς προστασία, χωρίς να λαμβάνει μέτρα και εμείς περιμένουμε τουρισμό, θέλουμε να περάσουμε καλά, θέλουμε να έρθει η Ελλάδα. Μάλιστα, με προσοχή. Αυτό μας λέει η κυρία Ορφανουδάκη, ότι εγώ δεν μπορώ να πάρω την ευθύνη προς τιμήν της, παρά το γεγονός ότι αν διοργανώσει μια εκδήλωση έτσι σε ανοιχτό χώρο θα σπεύσουν 2.000 και άτομα. Η κυρία Ορφανουδάκη λέει, ας μπαίνω φρένο και του χρόνου εδώ είμαστε, να έχουμε την υγεία μας, να πραγματοποιήσουμε εκδήλωση. Δεν ξέρω αν με ακούει η κυρία Ορφανουδάκη. Ναι, θα επιχειρήσουμε, θέλω να τη ρωτήσω αν θα κατέβει Κρήτη βέβαια. Θα κατέβετε Κρήτη το καλοκαίρι? Όχι, δεν μπορώ, διότι έχω τον Αύγουστο ειδικά και σε μένα έρχονται που ζουν στο εκτός στην Ελλάδα. Οπότε αφιερώνω αυτό το μήνα που είναι πολύ σημαντικό σε εκείνους. Ναι. Και μετά το Σεπτέμβρη έχει τόσο. Εάν κατέβω όμως Κρήτη, να σιγουρεί ότι θα σας δω. Βέβαια. Μην υπάρχει περίπτωση να μην πιούμε τσιγκουρί. Με μεγάλη μας χαρά. Να μην για να μην αφιερώσουμε. Θα έρθετε την καλύτερη περίοδο που δεν θα έχουμε έτσι κορονοϊό, που θα έχουν απελευθερωθεί κατά κάποιο τρόπο και οι μετακινήσεις, για να πιούμε την τσικουδιά που λέτε. Ακριβώς. Του χρόνου ελπίζω να είμαστε καλά, να έχει εξαλειφθεί τόσο μπορεί και να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις συγκεντρώσεις. Πραγματικά, αν γίνει μια τέτοια συνάντηση φέτος κάτω,
Θα μαζευτούν πάνω από 3.000 άτομα όλες τις μέρες. Θα γίνει πανικός. Και εγώ αυτό δεν θέλω να συμβεί. Πολύ καλά κάνει και... Φοβάμαι μη συμβεί οτιδήποτε. Μάλιστα. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα εδώ στους κριτικούς από την πρόεδρο εκεί της Κέρκυρας. Ποιο θα ήταν ένα μήνυμα? Σας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Εύχομαι υγεία πάρα πολλά. Πάνω απ' όλα υγεία. Καλό καλοκαίρι. Και σε όσες δουλειές ξεκινάνε τώρα που είναι καλοκαιρινές, επιτυχία και με πολύ τουρισμό και κόσμο. Βέβαια. Και να βγάλουμε το δύσκολο καιρό που έρχεται μπροστά μας. Να αφήσουμε τη Μαντινάδα για την επόμενη σύνδεση. Βάζει δύσκολο τώρα. Και δεν είμαι προετοιμασμένη για τέτοιο. Εκτός αν δεσμευτείτε στην επόμενη σύνδεση, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, την επόμενη σύνδεση. Να είστε καλά. Χαρά μας, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Εντάξει, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή που είδαμε... Live, βλέπουμε και την προσγείωση αεροδρόμιο Κέρκυρας, την προσγείωση αεροσκάφους. Βέβαια, πετύχαμε, εντάξει, ο σκηνοθέτης βέβαια κοιτάζει τα δρομολόγια. Δεν ήταν τυχαία η σύνδεση. Και σε ζωντανή σύνδεση, λοιπόν. Έχει και καλοκαιρία, βέβαια. Αν και θα ψιλοχαλάσει λίγο καιρός, από ό,τι έχω ενημερωθεί και στη Βόρεια Ελλάδα γενικά και στο Ιόνιο, θα ψιλοχαλάσει λίγο καιρός. Εμάς δεν μας πιάνει και πολύ. Θα πέσει θερμοκρασία. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής. Ζωντανή εικόνα από Κέρκυρα. Κλείνουμε να ευχαριστήσουμε και τους κριτικούς και την κυρία Ορφανουδάκη.